Λοιπόν, κύριε εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Δήμου μας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα, που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Εν ώψη της αυριανής τελετής λήξης των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας, του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια, η οποία θα γίνει στο Χριστόφου Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου, αποφασίσαμε να σας καλέσουμε και να πούμε ορισμένα πράγματα σχετικά με την αγωνιστική χρονιά των τμήματων μπάσκετ του Συλλόγου της χρονιάς που πέρασε, αλλά φυσικά θα εκποθούν και ορισμένα πράγματα και για τη χρονιά που θα έρθει. Είναι μαζί μας σήμερα οι προπονητές του Συλλόγου, ο κύριος Γιάννης Μπιζάρης, προπονητής του ανδρικού τμήματος αλλά και του εφηβικού, ο κύριος Θοδωρής Τσοχουρίδης, προπονητής του μίνι και του παιδικού τμήματος, επίσης ο κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος, υπεύθυνος των Ακαδημιών του Συλλόγου. Από μέρος της διοίκησης, εκτός από μένα, είναι ο κύριος Παλιάκας, ο κύριος Κάρδας, οι οποίοι μετά θέλουν να πάρουν το λόγο να τοποθετηθούν αντίστοιχα. Η χρονιά κρίνεται πολύ επιτυχημένη για τα τμήματα μπάσκετ του ΓΑΣ, καθώς αφενός το ανδρικό τμήμα πήρε την πέμπτη θέση αποτελούμενο από ένα μείγμα, ένα κράμα εμπειρών και νέων αθλητών από την πόλη μας. Το παιδικό και το εφηβικό πήραν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα και το μίνι είχε μια ιδιαίτερα σημαντικά επιτυχημένη πορεία, καθώς στο πρωτάθλημα που διεξάγεται εκεί είχε 7 νίκες και μόνο 3 ήττες. Αλλά καλό είναι για όλα αυτά να μας μιλήσουν αυτοί που είχαν την άμεση ευθύνη. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αρχικά στον κύριο Σωτήρη Παπαδόπουλο, υπεύθυνο των Ακαδημιών του Συλλόγου, και μετά στους προπονητές αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ θα μιλήσω για τα τμήματα οικοδομής του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας για τη φετινή χρονιά. Να ξεκινήσω από τον τμήμα του κ. Μπιζάρη, ο οποίος είχε μια άνοδο των παιδιών του, μια αύξηση των παιδιών του. Είναι από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια, είναι γνωστός προπονητής στην Αλεξάνδρεια δύο χρόνια. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει την πορεία και να μπορέσουμε να βγάζουμε κάποια παιδιά να ξεφύγουν από εδώ από την Αλεξάνδρεια και να πάμε πίσω σε μεγαλύτερες ομάδες, όπως η Αλεξάνδρεια το έχει βγάλει αυτό το πράγμα. Από μικρές ηλικίες να αναδεικνύονται ταλέντα και να παίρνουν σε μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Στο τμήμα του Θεοδωρή του Τσοχουρίδη, το οποίο πήγαινε να προπονώ εγώ πέρσι, έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέτος. Καταλήξαμε στην πρώτη θέση. Κάνουμε μεγάλη επιτυχία. Αυτό έπαιξε ρόλο και τα δύο τελευταία χρόνια που υπάρχει συνεργασία σημαντική. Και πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Τώρα, εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την τελετή την αυριανή. Κάθε χρόνο γίνονται αυτά από η τελετή των Ακαδημιών μας. Είναι η ευκαιρία να έρθετε κι εσείς αύριο κοντά μας να δείτε κάποια πράγματα τα οποία δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Θα έχουμε κάποιους ιδιαίτερους προσκεκλημένους αύριο. Είναι από τον Άρη Θεσσαλονίκης ο Θόδωρος Σουζάρας. Είναι ο Σταμάτης ο Μπέρας που παίζει στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Σάκης, ο οποίος παίζει στον Κόρδο Μαλιάδας. Είναι και αυτή η νεαρή σε ηλικία, απλά είναι ταλέντα τα οποία δείχθηκαν μέσα από τις ομάδες τους. Ιδιαίτερα και ο Σταμάτης ο Μπένας είναι από εδώ, από τη δικιά μας περιοχή, από το Άντι Δρόμα, γνωρίζετε. Και θα είναι καλό αύριο να μιλήσετε μαζί τους, να τους ακούσετε και αυτούς και εμείς να πάρουμε ιδέες από αυτούς πάνω στο μπάσκετ. Τώρα, και κάποια άλλα πράγματα του αντρικού μας, θα μιλήσουν και οι προπονητές του κ. Φιζάρης,
του Θόδωρου και την αγωνιστική πόρτα των βιβλίων. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Εγώ φέτος ασχολήθηκα με τις μικρές ηλικίες του Βάσα Αλεξάνδριας, παιδιά οι οποίοι έχουν γεννηθεί το 2006 έως 2009. Καταφέραμε σε μια δύσκολη χρονιά να συγκεντρώσουμε 30 παιδιά και ελπιστούμε ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να τα αυξήσουμε κι άλλο, ώστε να μπορέσουμε να δέσουμε ηλικίες για να είμαστε αγωνιστικοί στις αγωνιστικές κατηγορίες, μήνυ, παιδες και εφήβους. Όσο αφορά τους εφήβους που ήμουν κι εγώ φέτος προπονητής, καταφέραμε μετά από 3 χρόνια να μαζέψουμε τα παιδιά. Γιατί όπως γνωρίζετε, η ΕΦΥΠ είναι σε μια ηλικία δευτέρα-τρίτη ηλικίου που έχουν εξετάσεις, μαθήματα. Καταφέραμε να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα με παιδιά τρίτη ηλικίου με διαβάθμιση από τη Συρία και χάσαμε την έξοδο μας στην επόμενη φάση για μια νίκη. Όσο αφορά το αντρικό, η διοίκηση μας κάλεσε μετά τον Ιανουάριο στις τελευταίες 7 αγωνιστικές να βοηθήσουμε την προσπάθεια του αντρικού. Η αλήθεια είναι ότι τα 10 χρόνια που ασχολούμαι με τον Μπάις Αλεξάνδριας ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για μένα, ωστόσο το αντρικό. Προσπαθήσαμε να δώσουμε χρόνο στα δικά μας παιδιά, και τα λέω δικά μας παιδιά, ενώ παιδιά πιο μικρά σε ηλικία, γιατί είναι δεδομένο ότι για να μπορέσει να συντηρηθεί μια επαρχιακή ομάδα, ακόμα και στο ΑΡΠΑ, το αυτοτοπικό που είμαστε εμείς, όταν δεν διαθέτει χρήματα για να φέρει παίχτες από τις γύρω πόλεις ή από τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να έχει δικά της παιδιά. Ευελπιστούμε του χρόνου, είναι κάποια παιδιά που έχουν τώρα πανελλήνιες εξετάσεις, 98 γεννητής. Περιμένουμε τις βάσεις, να δούμε τι θα περάσουν και μαζί με έναν κορμό που έχουμε, να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε μια νεανική, θα την πω την ομάδα, γιατί όποιοι παρακολουθούν τα παιχνίδια της ΑΚΑΣ, ακόμα και ηλικίες 22-23, θεωρούνται νεανικές ομάδες. Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω δύο παιδιά του συλλόγου, που τους είχα παίξει και εγώ τις ελευταίες αγωνιστικές, είναι ο Κώστας Μπαλιάκας και ο Νίκος Αβραμίδης, που μας βοήθησαν, παρά τις υποχρεώσεις της οικογένειας και τις δουλειές τους, μέχρι την τελευταία αγωνιστική μας βοήθησαν να κλείσουμε τη χρονιά. Στεναχωριέμαι, γιατί οι πιο πολλοί από εμάς, τους τρεις εδώ που είμαστε προπονητές, έχουν παίξει σε αυτή την ομάδα σε υψηλό επίπεδο. Χαρήκαμε αυτή την ομάδα, φαντάζομαι και πιο πολλοί από εσάς θυμάστε τα παλιά χρόνια, με γήπεδα γεμάτα, με τον παλιό Αρκέτα και μετά με τον ΓΑΣ. Και αυτό θα κοιτάξουμε να κάνουμε φέτος. Να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο για να δει τα δικά του παιδιά. Χωρίς να... και να κάνουμε μια αξιοπρεπή του χρονιά για τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Θα σας κάνω μια άλλη μήνυα αναφορά εδώ στα τα τμήματα των παιδιών και του Μίνι. Του ΓΑΣ. Ξεκινήσαμε με την προϋπόθεση ότι θα είχαμε μόνο το τμήμα του, θα είχα εγώ προσωπικά μόνο το τμήμα του Μίνι. Στη συνέχεια ανέλαβα και το τμήμα του παιδικού, το οποίο πάνω κάτω με εξαίρεση δύο παιδιά ήταν ακριβώς οι ίδιοι αθλητές. Ένας δύσκολος και μακρύς δρόμος και δύο πρωταθλήματα συνεχόμενα με τα ίδια παιδιά. Όσοι έχετε περάσει από τα γήπεδα σε αυτές τις ηλικίες, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να βγάλουν δύο πρωταθλήματα μαζί. Επαναλαμβάνουμε δύο εξαιρέσεις του Αρπίθη και του Παπαδόπουλου, οι οποίοι ήταν όντως παιδικού, ήταν 2000 γεννημένοι. Τα παιδιά παρόλα αυτά ανταποκριθήκανε με σκληρή προπόνηση, συγκέντρωση και πειθαρχία, ανταποκριθήκανε στις απαιτήσεις. Διανύσαμε ένα πρωτάθλημα παιδικού, κερδίζοντας αρκετές έως πάρα πολλές εμπειρίες, οι οποίες μας ωφέλησαν για το μέλλον. Το πρωτάθλημα του Μίνι στη συνέχεια θα πω ότι θεωρώ ότι είχαμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία. Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι είχαμε μόλις μια εβδομάδα να προετοιμαστούμε από το ένα πρωτάθλημα στο άλλο, που σημαίνει τίποτα ουσιαστικά, συμμετείχαν διάφορες από 2004 έως
2001 αθλητές. Δεν θέλαμε να δείξουμε παιδιά, θέλαμε να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά. Στη διάρκεια και του παιδικού και του μήνυ του προαθλήματος, στόχος μας ήταν να βγάλουμε αθλητές οι οποίοι θα μάθουν να σέβονται τον αντίπαλο, να σέβονται τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα στο γήπεδο, να δείχνουν χαρακτήρα στις δύσκολες απαιτήσεις που έχει οποιοδήποτε αγώνας. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλά επίπεδα. Ήταν ο πρώτος χρόνος δουλειάς δικός μου για φέτος εδώ στο ΓΑΣ. Πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε για το μέλλον, να συνεχίσουν τα παιδιά για το μέλλον, προπάντων αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα κεφάλια κάτω και δουλειά για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Εγώ αυτό που θέλω να πω ήταν για δύο θέματα που θέλω να μιλήσω. Ένα ήταν αυτό που προείπε ο Γιώργος για το θέμα του πλαστικού απέργου. Το πλήρωσε ο ΓΑΣ αυτό πέρυσι με τρεις τραυματισμούς ρηξιαστού. Ρηξιαστού σε τρεις παίκτες του. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάντα με συνεννόηση του Γιώργου με την Δυτική Αρχή για να το λύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους. Για όλους τους συλλόγους και για τα παιδιά και τους μεγαλύτερους. Ένα ακόμη είναι ο τρόπος που θα προσπαθήσουμε σαν διοίκηση να χρηματοδοτήσουμε την ομάδα φέτος, γιατί έχει έξοδα τα οποία δεν καλύπτουν το τέλος του πω. Όπως ξέρετε από την προηγήση πλέον. Όπως προπονητές, αμοιβές και ταξίδια στα γήπεδα, ας πούμε. Και διαιτητές, γραμματείς κλπ. Ευελπιστούμε να κάνουμε μια λαϊκή βάση, ας πούμε, έτσι το έχουμε κάπως ονομάσει. Δηλαδή να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, αλλά και πολίτες με αυτές τις πόλεις που θα θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά την προσπάθειά μας, ώστε να υπάρχει η ομάδα και το μπάσκετ σε αυτή την πόλη. Αυτά ήθελα να σας πω. Από και πέρα, στις επόμενες μέρες θα κλείσει και το θέμα του προπονητή στην Αμερική ομάδα και θα ανακοινωθούν αν υπάρχουν κάποιες μεταγραφές. Αυτά έχω να σας πω. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι στους τελευταίους μήνες στη διοίκηση του ΓΑΣ. Καινούργια πράγματα για μένα. Ελπιστώ ότι θα βοηθήσω αυτή την προσπάθεια. Τα συγχαρητήριά μου στους προπονητές για τις διακρίσεις στις ομάδες τους. Και ελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Αυτό έχω να πω με κάποιο προστά από τις προηγούμενες. Ευχαριστώ. Μια λαϊκή βάση όσον αφορά την χρηματοδότηση. Έχει γίνει, γνωρίζετε, έχει γίνει αυτή η χρηματοδότηση ή κάτι που σας αναζητήσετε στην πορεία. Γνωρίζουμε κάποιοι. Το μπάσκετ δεν μπορώ να σου απαντήσω τη στιγμή που θα κοιμαθεί. Πάντως τα έξοδα πέρυσι, ας πούμε, χωρίς μεταγραφές και αμοιβές παιχτών ήταν πάνω από 5.000 ευρώ από την ορίδα. Πάνω. Από 5.000 ευρώ. Επομένως πρέπει να αναλυθούν κάποια λεφτά για να τρέξει η ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν στο μυαλό μας κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν πει κιόλας ότι θα βοηθήσουν οικονομικά το σύλλογο. Αλλά θα το ανοίξουμε, θέλουμε να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή να κάνουμε ένα άνοιγμα προς την πόλη. Γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε οικονομικά, δεν είμαστε εφοπλιστές. Εντάξει, και εμείς θα βοηθήσουμε έτσι εννοείται στα διοίκηση, ο καθένας όσο μπορεί και θα τρέξουμε. Αλλά αυτό. Να πω στον Τάσο και εγώ να συμπληρώσω. Το πλαίσιο υπάρχει. Γνωρίζουμε εμείς αρκετούς ανθρώπους, πολίτες, συμπολίτες, παράγοντες, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν και θα βοηθήσουν, ήδη κάποιοι που έχουν πράξει, αλλά θέλουμε, όπως είπε και ο Σταύρος, να ανοίξουμε λίγο το παιχνίδι και κάνουμε και κάλεσμα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να παρασκευθεί. Κάνουμε και κάλεσμα σε έναν οποιοδήποτε πολίτη θέλει, μπορεί να πλησιάσει τον σύλλογο, να γίνει βοηθός ή να γίνει ένα μέλος αυτής της ομάδας η οποία θα αναλάβει να χρηματοδοτήσει την αδρική ομάδα. Το μπάτζετ, ξαναλέω, συγκεκριμένο σε αυτό το σάρος, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να οριστεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι
έχει να κάνει αυτό με την αμοιβή, με την όποια αμοιβή του προπονητή, είτε θα είναι αυτά οδηγορικά είτε κάτι άλλο. Τις αποζημιώσεις κάποιων παιχτών, εάν και πώς συνέχουν, λειτουργικά έξοδα όπως είναι ο οργισμός και όλα αυτά. Πάντως είναι πάνω από το ποσό που ανέφερε ο Φθάνος και καταλαβαίνετε ότι αυτό, την εποχή που και οι επιχορηγήσεις δεν υπάρχουν και οι παλιές ημέρες όπου μπορούσε ο Δήμος να επιχορηγήσει τις ομάδες τις ημέρες που πλάνουν, δεν υπάρχουν, άρα έχουμε ανάγκη από αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, κύριε εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Δήμου μας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα, που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Εν ώψη της αυριανής τελετής λήξης των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας, του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια, η οποία θα γίνει στο Χριστό του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου, αποφασίσαμε να σας καλέσουμε και να πούμε ορισμένα πράγματα σχετικά με την αγωνιστική χρονιά των τμήματων μπάσκετ του Συλλόγου της χρονιάς που πέρασε, αλλά φυσικά θα εκποθούν και ορισμένα πράγματα και για τη χρονιά που θα έρθει. Είναι μαζί μας σήμερα οι προπονητές του Συλλόγου, ο κύριος Γιάννης Κιζάρης, προπονητής του ανδρικού τμήματος αλλά και του εφηβικού, ο κύριος Θοδωρής Τσοχουρίδης, προπονητής του Μίνι και του παιδικού τμήματος, επίσης ο κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος, υπεύθυνος των Ακαδημιών του Συλλόγου. Από μέρος της διοίκησης, εκτός από μένα, είναι ο κύριος Παλιάκας, ο κύριος Κάρδας, οι οποίοι μετά θα πάρουν το λόγο να τοποθετηθούν αντίστοιχα. Η χρονιά κρίνεται πολύ επιτυχημένη για τα τμήματα μπάσκετ του ΓΑΣ, καθώς αφενός το ανδρικό τμήμα πήρε την πέμπτη θέση αποτελούμενο από ένα μείγμα, ένα κράμα εμπειρών και νέων αθλητών από την πόλη μας. Το παιδικό και το εφηβικό πήραν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα και το Μίνι είχε μια ιδιαίτερα σημαντικά επιτυχημένη πορεία, καθώς στο πρωτάθλημα που διεξάγεται εκεί είχε 7 νίκες και μόνο 3 ήττες. Αλλά καλό είναι για όλα αυτά να μας μιλήσουν αυτοί που είχαν την άμεση ευθύνη. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αρχικά στον κύριο Σωτήρη Παπαδόπουλο, υπεύθυνο των Ακαδημιών του Συλλόγου και μετά στους προπονητές αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ θα μιλήσω για τα τμήματα οικοδομής του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας για τη φετινή χρονιά. Να ξεκινήσω από το τμήμα του κ. Πιζάρη, ο οποίος είχε μια άνοδο των παιδιών του, μια αύξηση των παιδιών του.
είναι από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια, είναι γνωστός προπονητής στην Αλεξάνδρεια δύο χρόνια. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει την πορεία και να μπορέσουμε να βγάζουμε κάποια παιδιά να ξεφύγουν από εδώ από την Αλεξάνδρεια και να πάμε πίσω σε μεγαλύτερες ομάδες, όπως η Αλεξάνδρεια το έχει βγάλει αυτό το πράγμα. Από μικρές ηλικίες να αναδεικνύονται ταλέντα και να παίρνουν σε μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Στο τμήμα του Θεοδωρίδου Τσουκουρίδη, το οποίο πήγε να προπονώ εγώ πέρσι, έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέτος. Καταλήξαμε στην πρώτη θέση. Κάνουμε μεγάλη επιτυχία. Αυτό έπαιξε ρόλο και τα δύο τελευταία χρόνια που υπάρχει συνεργασία σημαντική. Και πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Τώρα, εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την τελετή την αυριανή. Κάθε χρόνο γίνονται αυτά το η τελετή των ακαδημιών μας. Είναι η ευκαιρία να φύγει κι εσείς κάπου κοντά μας να δείτε κάποια πράγματα τα οποία δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Θα έχουμε κάποιους ιδιαίτερους προσκεκλημένους αύριο. Είναι από τον Άρη Θεσσαλονίκης ο Θόδωρος Σουζάρας. Είναι ο Σταμάτης ο Μπέρας που παίζει στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Στοτσάκης, ο οποίος παίζει στον Κόρβο Μαλιάδας. Είναι και αυτή η νεαρή σε ηλικία. Απλά είναι ταλέντα τα οποία δείχθηκαν μέσα από τις ομάδες τους. Ιδιαίτερα και ο Σταμάτης ο Μπέρας είναι από εδώ από τη δικιά μας περιοχή, από το άλλο δρόμο γνωρίζετε. Και θα είναι καλό αύριο να μιλήσετε μαζί τους, να τους ακούσετε και αυτούς και εμείς να πάρουμε ιδέες από αυτούς πάνω στο μπάσκετ. Τώρα, και κάποια άλλα πράγματα του αντρικού μας, θα μιλήσουν και οι προπονητές του κ. Φιζάρης και ο Θόδωρος για την αγωνιστικότητα των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και από μένα. Εγώ φέτος ασχολήθηκα με τις μικρές ηλικίες του ΒΑΣ Αλεξάνδρειας, παιδιά για οποία έχουν γεννηθεί το 2006 έως 2009. Καταφέραμε σε μια δύσκολη χρονιά να συγκεντρώσουμε 30 παιδιά και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να τα αυξήσουμε κι άλλο, ώστε να μπορέσουμε να δέσουμε ηλικίες για να είμαστε αντιμονθικοί στις αγωνιστικές κατηγορίες, μήνυ, παιδες και φίλους. Όσο αφορά τους εφήβους που ήμουν και εγώ φέτος προπονητής, καταφέραμε μετά από 3 χρόνια να μαζέψουμε τα παιδιά, γιατί όπως γνωρίζετε η ΕΦΥΒ είναι σε μια ηλικία δευτέρα-τρίτη ηλικίου που έχουν εξετάσεις, μαθήματα. Καταφέραμε να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα με παιδιά τρίτη ηλικίου με διαβάτα από τη Συρία και χάσαμε την έξοδο μας στην επόμενη φάση για μια νίκη. Όσο αφορά το αντρικό, η διοίκηση μας κάλεσε μετά τον Ιανουάριο στις τελευταίες 7 αγωνιστικές να βοηθήσουμε την προσπάθεια του αντρικού. Mm. Η αλήθεια είναι ότι τα 10 χρόνια που ασχολούμαι με τον ΠΑΕΣ Αλεξάνδρειας ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για μένα, ωστόσο το αντρικό. Προσπαθήσαμε να δώσουμε χρόνο στα δικά μας παιδιά, και τα λέω δικά μας παιδιά, ενώ παιδιά πιο μικρά σε ηλικία. Γιατί είναι δεδομένο ότι για να μπορέσει να συντηρηθεί μια επαρχιακή ομάδα ακόμα και στο τοπικό όπως εμείς, όταν δεν διαθέτει χρήματα για να φέρει παίχτες από τις γύρω πόλεις ή από τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να έχει δικά της παιδιά. Ευελπιστούμε του χρόνου, είναι κάποια παιδιά που έχουν τώρα πανελλήνιες εξετάσεις, 98 γεννητής. Περιμένουμε τις βάσεις, να δούμε που θα περάσουμε και μαζί με ένα κορμό που έχουμε, να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε μια νεανική, θα την πω την ομάδα, γιατί όποιοι παρακολουθούν τα παιχνίδια της ΑΚΑΣ, ακόμα και ηλικίες 22-23, θεωρούνται νεανικές ομάδες. Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω δύο παιδιά του συλλόγου, που τους είχα παίχτες και εγώ τις ελευταίες αγωνιστικές, είναι ο Κώστας Παλιάκας και ο Νίκος Αβραμίδης, που μας βοήθησαν παρά τις υποχρεώσεις της οικογένειας και τις δουλειές τους,
μέχρι την τελευταία αγωνιστική μας βοήθησαν να κλείσουμε τη χρονιά. Στεναχωριέμαι γιατί πιο πολλοί από εμάς, τους τρεις εδώ που είμαστε προπονητές, έχουν παίξει σε αυτή την ομάδα σε υψηλό επίπεδο. Χαρήκαμε αυτή την ομάδα, φαντάζομαι και πιο πολλοί από εσάς θυμάστε τα παλιά χρόνια με γήπεδα γεμάτα με τον παλιό Αρκέτα και μετά με τον Λάζ. Και αυτό θα κοιτάξουμε να κάνουμε φέτος. Να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο για να δει τα δικά του παιδιά. Χωρίς να... και να κάνουμε μια αξιοπρεπή του χρονιά για τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Θα σας κάνω μια μήνυα αναφορά εδώ στα τα τμήματα των Πέμπτων και του Μίνι, του ΓΑΣ. Ξεκινήσαμε με την προϋπόθεση ότι θα είχαμε μόνο το τμήμα του, θα είχα εγώ προσωπικά μόνο το τμήμα του Μίνι. Στη συνέχεια ανέλαβα και το τμήμα του παιδικού, το οποίο πάνω κάτω με εξαίρεση δύο παιδιά ήταν ακριβώς οι ίδιοι αθλητές. Ένας δύσκολος και μακρύς δρόμος και δύο πρωταθλήματα συνεχόμενα με τα ίδια παιδιά. Όσοι έχετε περάσει από τα γήπεδα σε αυτές τις ηλικίες, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να βγάλουν δύο πρωταθλήματα μαζί. Επαναλαμβάνουμε δύο εξαιρέσεις του Αρπίθη και του Παπαδόπουλου, οι οποίοι ήταν όντως παιδικού, ήταν 2000 γεννημένοι. Τα παιδιά παρόλα αυτά ανταποκριθήκαν με σκληρή προπόνηση, συγκέντρωση και πειθαρχία, ανταποκριθήκανε στις απαιτήσεις. Διανύσαμε ένα πρωτάθλημα παιδικού κερδίζοντας αρκετές έως πάρα πολλές εμπειρίες, οι οποίες μας ωφέλησαν για το μέλλον. Το πρωτάθλημα του Μίνι στη συνέχεια θα πω ότι θεωρώ ότι είχαμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία. Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι είχαμε μόλις μια εβδομάδα να προετοιμαστούμε από το ένα πρωτάθλημα στο άλλο, που σημαίνει τίποτα ουσιαστικά. Συμμετείχαν διάφορες από 2004 έως 2001 αθλητές. Δεν θέλαμε να διοικήσουμε παιδιά, θέλαμε να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά. Στη διάρκεια και του παιδικού και του μήνυ του προβλήματος, στόχος μας ήταν να βγάλουμε αθλητές οι οποίοι θα μάθουν να σέβονται τον αντίπαλο, να σέβονται τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα στο γήπεδο, να δείχνουν χαρακτήρα στις δύσκολες απαιτήσεις που έχει οποιοσδήποτε αγώνα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλά επίπεδα. Ήταν ο πρώτος χρόνος δουλειάς δικός μου για φέτος εδώ στο ΓΑΣ. Πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε για το μέλλον. Να συνεχίσουν τα παιδιά για το μέλλον, προπάντων αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα κεφάλια κάτω και δουλειά για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Εγώ αυτό που θέλω να πω ήταν για δύο θέματα που θα μιλήσω. Ένα ήταν αυτό που προείπε ο Γιώργης για το θέμα του πλαστικού απέργου. Το πλήρωσε ο ΓΑΣ αυτό πέρυσι με τρεις τραυματισμούς ρήξιαστου σε τρεις παίκτες του. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάντα με συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή για να το λύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους. Για όλους τους συλλόγους και για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους. Ένα ακόμη είναι ο τρόπος που θα προσπαθήσουμε σαν διοίκηση να χρηματοδοτήσουμε την ομάδα φέτος, γιατί έχει έξοδα τα οποία δεν καλύπτουν το τέλος του ΠΟ. Όπως ξέρετε, από την προηγή πλέον. Όπως προπονητές, αμοιβές και ταξίδια στα αγίδια, ας πούμε. Και διαιτητές, γραμματείς κλπ. Ευελπιστούμε να κάνουμε μια λαϊκή βάση, ας πούμε, έτσι το έχουμε κάπως ονομάσει, δηλαδή να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, αλλά και πολίτες από αυτές τις πόλεις που θα θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά την προσπάθειά μας, ώστε να υπάρχει η ομάδα και το μπάσκετ σε αυτή την πόλη. Αυτά ήθελα να σας πω. Από εκεί πέρα, στις επόμενες μέρες θα κλείσει και το θέμα του προπονητή στην ανδρική ομάδα και θα ανακοινωθούν αν υπάρχουν κάποιες μεταγραφές. Αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι στους τελευταίους μήνες στη διοίκηση του ΓΑΣ.
καινούργια πράγματα για μένα. Ελπιστώ ότι θα βοηθήσω αυτή την προσπάθεια. Τα συγχαρητήριά μου στους προπονητές για τις διακρίσεις στις ομάδες τους και ελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Αυτό έχω να πω, να κάνω ο στόχος του προηγούμενου. Ευχαριστώ.